Είμαι ο Χρήστος Κατσάνος, είμαι υπεύθυνος για την DKG. Ασχολούμαι 25 χρόνια με τον κλάδο των θερμοκηπίων. Ένα κλάδο ο οποίος, όπως φαίνεται στο συνέδριο, να αναδεικνύεται ως μία από τις επιλογές της ελληνικής γεωργίας πλέον. Ο κλάδος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Θέλει να καταλάβει αν πρέπει να μεγαλώσει, θέλει να καταλάβει αν θα πρέπει να επενδύσει πολλά χρήματα. Πάντως, ένα από τα βασικά θέματα είναι καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη όσον αφορά ποσότητα. Τι έχουμε πει? Έχουμε δει στην Ελλάδα πολλά μεγάλα θερμοκήπια τα οποία ουσιαστικά χαράζουν το δρόμο και δείχνουν στις μικρότερες μονάδες ότι πρέπει να μεγαλώσουν. Και αν μπορέσουν να μεγαλώσουν, θα μπορέσουν να κάνουν μια κρίσιμη μάζα για να παράγουν προϊόντα τα οποία να μπορούν να είναι επώνυμα και να καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Hyatt της Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα. Τις πραγματικές δυνατότητες της αγροτικής παραγωγής ως μέσου οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα και την Ευρώπη εξέτασαν πάνω από 30 ομιλητές από την Ελλάδα, τη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ισραήλ και τη Σουηδία στο συνέδριο για την αγροτική ανάπτυξη που διοργάνωσε το διεθνούς φήμης οικονομικό περιοδικό Economist. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Horst Reichenbach, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαφτάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Ολλανδίας Σιμών Σμιτς, επίλεκτοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κλάδου, καθώς και έγκριτοι επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αλλού. Οι πιο ανταγωνιστικές αγροτικές περιοχές είναι αυτές που στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Ολλανδίας Σιμών Σμιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ελλάδα με αντικείμενο την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη του αγροτικού παραγωγικού μοντέλου. Η συνταγή είναι γνωστή, απλώς δεν την εφαρμόζουμε, εκτίμησε ο πρόεδρος της Ρεδεστός, Νίκος Ευθυμιάδης, εστιάζοντας την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Νίκος Ευθυμιάδης, επιχειρηματίας, τέος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Το συνέδριο νομίζω ότι είναι πήρε ρέθισμα από το γεγονός ότι η ελληνική πρωτογενής παραγωγή, η γεωργία, πια είναι σε μεγάλη ζήτηση. Διότι είναι, φαίνεται, και ο μόνος τομέας ο οποίος μπορεί να βοηθήσει μαζί με τον τουρισμό την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Και νομίζω γι' αυτό σπεύδουν όλοι να δούνε τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν την ελληνική γεωργία. Χωρίς να συνειδητοποιούν όμως ότι στην ουσία ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πότε να το κάνουν και απλώς δεν το κάνουν. Δώσατε μεγάλο βάρος στο θέμα του brand Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική γεωργία, αν δεν συνδεθεί με ένα δικό της ελληνικό όνομα, αν δεν συνδεθεί με το τοπίο της, με το φυσικό της περιβάλλον, με τις ιδιομορφίες που έχει, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, δεν θα μπορέσει να πάρει το κομμάτι της διεθνούς αγοράς που πραγματικά της αξίζει. Προϊόντα όπως το λάδι και η φέτα και τα ψάρια και τα θερμοκήπια και οι ντομάτες είναι προϊόντα τα οποία υπάρχουν στη διεθνή αγορά και σε καλύτερες τιμές. Για να μπορούμε να πουλήσουμε οι Έλληνες προϊόντα σε υψηλότερες τιμές πρέπει να είναι καλύτερα. Και νομίζω ότι μπορούμε να παράγουμε καλύτερα προϊόντα. Ο όμιλός σας καινοτομεί. Έχετε αποδείξει με το θερμοκήπιό σας και την παραγωγή της ντομάτας Λουτσία ότι είστε μπροστά. Υπάρχουν σχέδια και για άλλα. Ωστόσο, η έλλειψη ρευστότητας δυσχεραίνει τα σχέδια αυτά. Πώς θα το λύσετε αυτό το θέμα? Θα το λύσουμε απλώνοντας το πάπλωμά μας όσο μπορούμε μόνοι μας. Άρα, ανάλογα με τα δικά μας κεφάλαια και τους συνεταίρους που μπορούμε να αποκτήσουμε και τους στρατηγικούς επενδυτές που μπορούμε να προσελκύσουμε, θα προχωρήσουμε στον τομέα αυτόν. Είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα, όπως είπατε. Αλλά το βασικό μας κίνητο είναι ότι θέλουμε αυτός ο τομέας να μεταφερθεί και στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, στους συνεταιρισμούς, στους αγρότες, διότι η δική μας δουλειά είναι να προσφέρουμε την τεχνολογία και όχι τόσο να παράγουμε τις ντομάτες που παράγουν οι αγρότες πελάτες μας. Άρα θέλουμε να προσελκύσουμε στον τομέα αυτόν επενδυτές, είτε από τον ελληνικό χώρο είτε από το εξωτερικό. Για την ώρα φαίνεται ότι από το εσωτερικό είναι τα πράγματα δύσκολα, για τους λόγους που αναφέρατε, ρευστότητα και έλλειψη κεφαλαίων γενικότερα. Υπάρχουν όμως δυνατότητες, φαίνεται, από το εξωτερικό.
εξωτερικό, οι οποίοι καταλαβαίνουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις με τέτοιους επενδυτές και νομίζω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα μπορούμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί τώρα χρειάζεται πολλή δουλειά και βέβαια αρκετό ρίσκο. Μετήχατε στην αποστολή του Πρωθυπουργού στο Κατάρ. Από εκεί είναι οι συζητήσεις, εκεί μάλλον γίνονται οι συζητήσεις για τον στρατηγικό. Εκεί ήταν ένας χώρος, αλλά υπάρχουν και άλλοι διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ακόμη και βόρειοι επενδυτές, όπως είναι Ολλανδοί, όπως είναι Σκανδιναβοί, οι οποίοι βλέπουν στην Ελλάδα σημαντικά πλεονεκτήματα. Από τη στιγμή που θα καλμάρει το επενδυτικό πνεύμα και το οικονομικό περιβάλλον, νομίζω ότι εταιρείες σαν τις δικές μας θα μπορούν να βρίσκουν πολύ πιο εύκολα συνεργάτες στο εξωτερικό για να υλοποιούν προγράμματα τα οποία όμως ξέρουν εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνουν και πότε να το κάνουν. Δημήτρης Πολιτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ειδοποιία Μακεδονία Θράκης, έδρα Κομωτινή, παραγωγός Μπύρας Βιργίνα. Και από σήμερα παραγωγή του τσάι του βουνού με μέλι και λεμόνι με την επωνυμία του βουνού ΑΕ. Σήμερα στο συνέδριο του Economist που γίνεται στο Χάγιο της Θεσσαλονίκη ακούμε την αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης της αγροτικής οικονομίας, τον τρόπο που βλέπουμε την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας και τι θα έπρεπε να γίνει για να βοηθηθεί η Ελλάδα στην έξοδο από το σημείο στο οποίο έχει βρεθεί. Η εταιρεία μας, τόσο η Ειδοποιία όσο και η του βουνού, τα κάνουμε αυτά πράξη εδώ και 15 χρόνια με συμβολιακή γεωργία στο Πριθάρι και εδώ και 2 χρόνια με συμβολιακή γεωργία στο τσάι του βουνού στην οσυρά της Ροδόπης. Για φέτος, στο πλαίσιο της συμβολιακής γεωργίας, τι πρέπει να περιμένουμε? Το 2012 σπήραμε 5.000 στρέμματα για κριθάρι, το δύστιχο κριθάρι για βινοποίηση για την Μπύρα Βιργίνα. Πιστεύω ότι το 2013 θα σπήρουμε 10.000 στρέμματα κριθάρι, αλλά πάμε κατευθείαν σε διπλασιασμό. Καθιστόταν στην εταιρεία μας 100% ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη προμήθεια κριθαριού. Όσον αφορά για το τσάι του βουνού, είναι κάτι το οποίο θα σπέρνουμε συνέχεια, διότι η ζήτηση για αυτό το νέο καταπληκτικό προϊόν είναι παγκόσμια, θα μας εκπλήξει, οπότε συνέχεια θα σπέρνουμε πάνω από τα 400 με 500 μέτρα υψόμετρο το σιδερί της Κάρτικα και σιδερί της Ραϊσέρη, το κοινό στο τσάι του βουνού όπως το γνωρίζουμε. Για τις πωλήσεις λίγο της Βεργίνα, φέτος τι περιμένετε? Το 2012 πετύχαμε αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της εταιρείας μας. Όλοι οι δείκτες είναι θετικότεροι. Είμαστε μια κερδοφόρα αναπτυσσόμενη εταιρεία. Πιστεύω να διατηρήσουμε και αυτή τη δυναμική και το 2013, αναπτύσσοντας τόσο την εγχώρια όσο και την διεθνή αγορά.